Καλημέρα σε όλους. Την προσοχή σας λίγο, μέχρι να βολευτείτε, παρακαλώ, όσο πιο ήσυχα. Η Οργανωτική Επιτροπή του ΣΦΥΜΕΦΤΑ σας καλωσορίζει στο συνέδριο. Ξεκινάμε αμέσως. Καλώ τον κύριο Χατζηλωτιάδη, τον πρόεδρο του συνεδρίου του ΣΦΥΜΕΦΤΑ, να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοσμήτορα για την υποστήριξη από την Κοσμητεία, την Βρετανία η οποία μας στήριξε επίσης, τον πρόεδρο του τμήματος προφανώς που στήριξε πάρα πολύ, όλους τους χορηγούς οι οποίοι στήριξαν επίσης αυτή την εκδήλωση. Και θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά που αισθανόμαστε για το ΣΦΥΜΗ, που γίνεται για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη, και θα σας το περιγράψω έτσι όπως το έχω βιώσει όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας, με τρεις λέξεις. Πόρωση, πόρωση, πόρωση. Γιατί γίνεται ακριβώς από τους φοιτητές, για εσάς τους φοιτητές. Τα παιδιά τρέχουν συνεχώς, γιατί θέλουν να προσφέρουν και μέσα από αυτή την προσφορά να νιώσουν αυτή τη χαρά που επικοινωνούν μαζί σας, για να κάνω όσο το δυνατόν καλύτερη την παρουσία σας εδώ πέρα και πιο άνετη, πιο ευχάριστη και πιο συμμετοχική. Μέσα σε αυτό το, event, σε αυτό το γεγονός του ΣΦΥΜΗ, έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε κάποια νέα χαρακτηριστικά. Έχουμε φτιάξει κάποια ηλεκτρονικά συστήματα για ψηφοφορία στα papers τα οποία έχουν πάει στο τελικό. Και μία συμμετοχή την οποία αναμένουμε να είναι πάρα πολύ δημιουργική, γιατί έχουμε πολύ σημαντικούς καλεσμένους, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους. Και επίσης το επίπεδο των εργασιών είναι πολύ υψηλό. Και νομίζω ότι έχουμε όλες τις βάσεις για να ξεκινήσουμε μια πάρα πολύ γόνιμη και παραγωγική διαδικασία. Θα ήθελα οποιασδήποτε παραλήψεις να τις δείτε με μια καλή πρόθεση, διότι δεν έγιναν από κάποια απουσία, αλλά ίσως είναι από την προσπάθεια να βελτιστοποιήσουμε όλα τα πράγματα ταυτόχρονα. Ελπίζουμε ο θόρυβος του σύστημα στην έξοδο να είναι χαμηλός. Και παράλληλα θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι στη διπλανή αίθουσα σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει μια εκδήλωση τιμής προς τον καθηγητή, πρόεδρο του τμήματος και κοσμήτορα, Νίκο Μάργαρη. Πιστεύω όμως ότι αυτή η εκδήλωση ξεκινάει από αυτή την αίθουσα τώρα, γιατί ο ίδιος ήταν έθερμος υποστηριχτής και είχε συμβάλει σημαντικά για την προηγούμενη διοργάνωση του ΣΦΥΜΗ στη Θεσσαλονίκη, και από εκεί που βρίσκεται νομίζω ότι μας χαιρετά ο ίδιος και έχει όλη την συγκατάθεσή του για αυτή την προσπάθεια. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο ΣΦΥΜΗ 7 και παρακαλώ τον κοσμήτορα τον κύριο Κατσάμπαλο να ανέρθει στο βήμα. Μάλιστα. Αυτό είναι συνέδριο. Γεμάτο ζωντάνια, δύσκολα βλέπεις αυτή την αίθουσα να γεμίζει. Πολύ δύσκολα και πολύ σπάνια. Τα συγχαρητήριά μου. Κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, αγαπητοί συνάδελφοι από όλη την Πολυτεχνική Σχολή, Οργανωτική Επιτροπή, από δίπλα μας και από μακριά, πράγματι ως κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής στηρίζω οποιαδήποτε πρωτοβουλία έρχεται από τους φοιτητές μας. Θα σας αποκαλύψω αυτό που θα πω μετά από 2 ώρες στην επόμενη συνεδρίαση που θα κάνουμε προς τιμή του Νίκου του Μάργαρη, ότι όσο ήταν στο νοσοκομείο είχα την τιμή και τη μεγάλη ευθύνη να παραλάβω την προφορική του Διαθήκη. Ανάμεσα στα πράγματα τα οποία υποσχέθηκα ότι θα κάνω γιατί μου τα ζήτησε, ήταν να στηρίξω οποιαδήποτε πρωτοβουλία των φοιτητών μας και ιδιαίτερα τις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Θα κριθώ γι' αυτό, αλλά σας διαβεβαιώ ότι το έχω ήδη δρομολογήσει. Αυτή λοιπόν η μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών και των σπουδαστών των τμήματων και σχολών των ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών καταδεικνύει πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη και η αγωνία σας για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ σας, για καλύτερες σπουδές, για καλύτερο πανεπιστήμιο και για καλύτερες προοπτικές στην επαγγελματική σας καριέρα αργότερα. Όπως συνηθίζω να διαβεβαιώνω στους τελετές ορκομοσίας, οι δάσκαλοι σας
εντός και εκτός της αιθούσης, θα είναι πάντοτε κοντά σας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του σπουδού σας, αλλά και μετά την αποφύτισή σας. Να σας ενημερώσω ότι στις 14 Μαΐου έχουμε προγραμματίσει από την Πολυτεχνική Σχολή μια εκδήλωση, στην οποία έχουμε προσκαλέσει περισσότερους από 10 φορείς τους χώρους της πόλης, επαγγελματικούς και επιστημονικούς, να σας ενημερώσουν και να σας διευκολύνουν στην προσπάθειά σας μετά το πτυχίο να έχετε μια καλή επιστημονική και επαγγελματική αποκατάσταση. Να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή του ΣΦΥΜΗ 7 για μια ακόμα φορά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνω οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου για να εξακολουθώ να υποστηρίζω τις δράσεις σας. Και θέλω να ευχηθώ αυτό το τρίμερο συνέδριο να αποτελέσει για μια ακόμα φορά ένα μεγάλο γεγονός. Καλή επιτυχία λοιπόν στο συνέδριό σας, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που φημίζεται για τη ζωντάνια της νεολαίας της όλο το 24ωρο. Καλή επιτυχία. Θα ήθελα να παρακαλέσω το κύριο Χασάπη, πρόεδρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Κοσμήτορα, εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί συνάδελφοι, Οργανωτική Επιτροπή και αγαπητοί φοιτητές, αισθάνομαι μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια που ως πρόεδρος και καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χαιρετίζω την δεύτερη επανάληψη αυτού του συνεδρίου στην πόλη μας. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο και αυτό δείχνει, είναι ένα δείγμα του δυναμισμού και των ικανοτήτων που διαθέτουν οι Έλληνες ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και μηχανικών υπολογιστών, που συντομογραφικά τους λέμε ΙΜΗ. Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι το 7ο συνέδριο θα αποτελέσει μια νέα ευκαιρία για μια παραγωγική και επωφελή συνάντηση που θα δικαιώσει τις προσδοκίες όλων των συμμετεχόντων. Η μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων είναι εγγύηση ότι και το σημερινό συνέδριο θα στεφθεί με επιτυχία. Θα δώσει, πιστεύω, σε όλους τους συμμετέχοντες μοναδικές εμπειρίες και ιδέες για περαιτέρω συμμετοχή τους στη διαδικασία της δημιουργίας νέας γνώσης. Θερμά συγχαρητήρια στους εισηγητές και συμμετέχοντες και στους οργανωτές αυτού του συνεδρίου. Εύχομαι το συνέδριο αυτό να στεφθεί για ακόμα μια φορά με επιτυχία. Καλή δουλειά.